Στα μπουντρούμια, σαν στιγμή εγκληματίες, δύο Ελληνοκύπροι και δύο Αιγύπτιοι ψαράδες, που τόλμησαν να ρίξουν τα δίχτυά τους ανοιχτά του Αποστόλου Ανδρέα σε διεθνή ύδατα. Οι κατοχικές δυνάμεις, που παρακολουθούσαν από κοντά την πορεία του επικίνδυνου για αυτούς αλλιευτικού, έστειλαν γύρω στις 7.30 χθες βράδυ δύο στρατιωτικά σκάφη και πάνωπλοι στρατιώτες που επέβαιναν σε αυτά μπούκαραν στο ψαράδικο. Επιβιβάστηκαν στο σκάφος του κυρίου Στυλιανού χωρίς την άδειά του και αφού συνέλαβαν τους δύο Κυπρίους υπηκόους και τους δύο Αιγυπτίους υπηκόους, τους οδήγησαν σε κρατητήριο της κατεχόμενης Αμοχώς του και το πλοιάριο στο κατεχόμενο λιμάνι της Αμοχώς του. Χθες η ώρα 7.30 το βράδυ, πλευράς δικής μας είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τη δυνάμη των Εθνών. Το ψαροκάικο είχε ξεκινήσει από τη Λεμεσό και βρισκόταν σε διεθνή ύδατα, 32 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Αμοχώς του. Στις 7.30 το βράδυ προχώρησε μέχρι τον Απόστολο Ανδρέα, 16 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του Μοναστηριού και 13 ναυτικά μίλια από τον Μπογάζι. Οι άμεσες ενεργές του Υπουργείου Εξωτερικών και των Ηνωμένων Εθνών για τερματισμό της γκαξτερικής επιχείρησης Αστραπή για τη σύλληψη των ψαράδων έπεσαν στο κενό. Οι τέσσερις, αφού πέρασαν το βράδυ στο Μπουντρούμι, οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον ψευδοδικαστή, ο οποίος αποφάσισε περαιτέρω κράτησή τους μέχρι τη Δευτέρα, οπότε και θα βρεθούν ξανά ενώπιον του. Οι αρχές της δημοκρατίας βρίσκονται σε στενή επαφή με την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ και καταβάλουν κάθε προσπάθεια για διασφάλιση της φροντίδας των τεσσάρων κρατουμένων και την όσο το δυνατό πιο σύντομη επιστροφή τους στις οικογένειές τους στις ελεύθερες περιοχές. Η νέα ηττάμη πρόκληση προκάλεσε και την αντίδραση των πολιτικών δυνάμεων, με την ΕΔΕΚ να καταδικάζει με ανακοίνωσή της την προκλητική συμπεριφορά των κατοχικών αρχών και να καλεί τη διεθνή κοινότητα να πάψει να χαϊδεύει τα αυτιά της Τουρκίας και να τη θέσει πρώτων ευθυνών της. Συμπεριφερόμενη ως σύγχρονος πειρατής, η κατοχική δύναμη συνεχίζει να προχωρήσει σε παράνομες συλλήψεις, αρνούμενη για ακόμη μια φορά να ενημερώσει ακόμη και για την κατάσταση των συλληφθέντων. Άγνωστη παραμένει μέχρι αυτή τη στιγμή η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων ψαράδων και η ποιότητα της φροντίδας που την χάνουν από τις κατοχικές δυνάμεις.